παρακολούθησα και μου έκανε εξαιρετικό ενδιαφέρον μια απόφασή σας στην Δημοτική Επιτροπή, πρόσφατα νομίζω στα μέσα του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, για αυτό το περίφημο κέντρο ίνου στο Βενεράτο που χτίστηκε, φτιάχτηκε αυτό το κτίριο, είναι όμορφο και ξαφνικά κάποιος ιδιώτης λέει ότι είναι δικό του. Κύριε Συμβουλάκη, αυτό είναι... Αυτό το είχα αντιμετωπίσει από την προηγούμενη θητεία μου, γιατί χτίστηκε αυτό το κέντρο ίνου και πνεύματος. Το κάπως έτσι. Που δεν έχει λειτουργήσει, είναι ολοκέντρο. Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ σε οικόπεδο που δεν είχε συμβόλαιο. Μάλιστα. Γιατί δεν ζητήθηκε τότε ο τίτλος, δεν μπορώ να ξέρω. Και από το ΕΣΠΑ. Είναι παλιό, ναι. Εμείς όταν πήγαμε στην προηγούμενη θητεία να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις στον αύριο χώρο και ζητήσαμε να ενταχθούμε στο ΕΣΠΑ, μας είπανε δεν έχετε συμβόλαιο. Αλλάξαν τα πράγματα, ίσως ήταν πιο εύκολα παλιότερα. Τώρα πια δεν είναι τόσο εύκολα και βρέθηκε αυτός ο τρόπος με το πρακτικό συμβιβασμού που έχει θέση δικαστικής απόφασης να αποκτήσει ο Δήμος τίτλο. Τίτλο για το οικόπεδο, γιατί έχει το εμπράγματο πάνω. Τώρα ο άνθρωπος, αυτή η ιστορία δηλαδή κρατάει πολλά χρόνια της αμφισβήτησης του τίτλου. Νομίζω ότι αυτό ήταν εκείνος διαθέτει πριν το 10, τίτλο πόσο... για το, εκείνος διαθέτει τίτλο για το οικόπεδο. Δηλαδή σας ισχυρό τίτλο. Είναι με πρακτικό συμβιβασμό. Αναγνωρίζει ότι είναι δικό μας. Τώρα το αναγνωρίζει, ναι, αλλά όταν το διεκδίκησε, λέω, σας παρουσίασε εντάξει, τίτλο. Εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο εικονικό. Μάλιστα. Ο τίτλος εκείνος που παρουσίασε. Ναι, ναι, ναι. Προσέφηκε και δικαστικά, όχι. Όχι, απλά είναι διεκδίκησε. Πρακτικό συμβιβασμό. Πρακτικό κάνατε εσείς ένα πρακτικό, θα γίνει, ναι, τώρα. Έτσι ώστε να αποκτήσει ο Δήμος τίτλο. Υπάρχει και κάποιο αντάλλαγμα που θα δώσετε? Όχι, όχι, όχι. Όχι. Τίποτα. Ουσιαστικά λοιπόν αποδέχεται ότι και εκείνος λειτουργήσε με ίσως. Απλά θα πληρωθεί φόρος. Από θα το πληρωθεί Δήμο Ηρακλείου. Φόρος για τη μεταγραφή του πρακτικού συμβιβασμού. Πόσο είναι ο φόρος? 3% από της αξίας του ακινήτου. Το οποίο είναι υψηλό το τίμημα. Ανάλογα με την αντικειμενική αξία του οικοπαίδου και του κτίσματος. Μάλιστα. Θα μπορούσε βέβαια να έχει γίνει παλιότερα αυτό, θα μπορούσε να έχει γίνει μόνο στο οικόπεδο, να πληρωθεί μόνο για το οικόπεδο. Τώρα θα πληρωθεί και για το κτίσμα. Έτσι τουλάχιστον με ενημέρωση η δικηγόρος. Πόσα χρόνια είναι που έχει τελειώσει και δεν λειτουργεί? Το 2014 εμείς το βρήκαμε τελειωμένο. Ήταν τελειωμένο. Τότε παραδιδόταν. Και το είναι όντως ένα ωραίο κτίριο, ναι, ένα καλό είναι ένα κτίριο, ωραίο δηλαδή. Κτίριο. Τώρα φιλοξενεί το αρχείο του Δήμου. Αυτό που έφυγε από τη Λότζη για να γίνει, ναι, η ανακαίνιση, η ενεργειακή αναβάθμιση από το υπόγειο. Θα δούμε. Τα κίνητρα του ανθρώπου που ήτανε, τα διεκδίκησε, δεν υπήρχε ήτανε, κάτι. Όσο. Άρα και λίγο ανεξήγητο, ας το πούμε. Υπάρχει εξήγηση? Όχι. Ήτανε, νομίζω ότι ήταν ένας τρόπος για να πάμε παρακάτω και να αποκτηθεί ο τίτλος. Μάλιστα. Συμβαίνει αυτό πολύ συχνά στις... Μάλιστα. Όταν δεν υπάρχουν στις δικαστικές... τίτλοι. Ναι. Δικαστικές πάντως αποφάσεις, αυτό δεν είχατε, θα κάνετε το πρακτικό συμβιβασμό.